Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια ελληνική βραδιά, παραδοσιακή βραδιά, όπως σας είχαμε τάξει από χθες. Σήμερα η εκδήλωση θα περιέχει χορευτικά, τραγουδιστές που ήρθαν εδώ να τιμήσουν τον κύριο Στέλιο Μπέλο. Είμαστε όλοι εδώ έτοιμοι, θα ξεκινήσουμε αμέσως τώρα. Να σας πούμε δύο λόγια για αυτή τη βραδιά. Σήμερα θα τιμήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος πρόσφερε τα μέγιστα στην παράδοση της Σιβήρου, στο ελληνικό παραδοσιακό μας τραγούδι, όχι μόνο από την ερμηνεία του, αλλά και από τη μελέτη την επιστημονική της. Είναι φιλόλογος γυμνασιάρχης, όμως... Δεν τον ξέρει κανείς, έτσι μας είπε, τον ξέρουν σαν τραγουδιστή. Θα ακούσουμε κάποια λόγια αργότερα. Αυτός ο άνθρωπος, είπαμε, είναι ο Στυλιανός Μπέλος, ένα ιερό τέρας της παράδοσης. Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα, όπως σας είπα, να ακούσουμε και άλλα στοιχεία από τη ζωή του. Θα ήθελα πάρα πολύ να βρίσκονται εδώ, να την τιμήσουν, αλλά ο ίδιος μας είπε δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω. Κύριε Μπέλο, όμως κάποιοι δεν σας άκουσαν και είναι εδώ. Είναι ο κύριος Σάβας Σάτρας, ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Είναι ο κύριος Γιώργος Κουρτής και ο κύριος Λευτέρης Κωνσταντίνου. Όλοι αυτοί θα έχουν την ευκαιρία να σας ακούσουμε εδώ σήμερα. Δεν θα μπορούσε να λείψει το χορευτικό κομμάτι μας, όπως σας προαναγγείλαμε. Θα υπάρχουν εδώ ο Σύλλογος Βράχων της Πορτείας, κύριο Πρόεδρε, για όλους. Σύλλογος Ερακατσαλιάνων της Πορτείας, κύριο Πρόεδρος Σύλλογος Γλυκοχωρίων, ο Άγιος Δημήτριος. Θα σας παρουσιάσουν τραγούδια της Σιβήρου. Να σας πούμε και λίγο για την ορχήστρα μας. Η ορχήστρα αποτελείται από τον Γιάννη τον Παπακώστα στο τραγούδι, τον Νίκο τον Γιάννακο. Υπάρχει και από τους Βλάχους που σε εκπροσωπούν ο Κώστας ως Μόλικας, ο κύριος Στράσιας. Έτσι όλους αυτούς θα τους δούμε από εδώ, θα τους καμαρώσουμε, θα τους ακούσετε. Να μην σας κουράζω άλλο. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Καλό την Άντα τη Γιανακού να μας ξεκινήσει το βιογραφικό του κ. Στυλιανού Μπέλο. Είμαστε όλοι αυτοί. Καλή διασκέδαση. Ο Στυλιανός Μπέλος, φιλόλογος και γυμνασιάρχης, αλλά ταυτόχρονα και ερμηνευτής και μελετητής του παραδοσιακού δημοτικού τραγουδιού, έχει την καταγωγή του από τη Σέλιανη της Δεσποτείας. Παράλληλα με τις σπουδές του στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, μελέτησε συστηματικά και την ελληνική παραδοσιακή μουσική κοντά στον λογογράφο Γεώργιο Μέγα και τον λαϊκό μουσικό Τάσο Χαρκιά. Έτσι, με τις φωνές του το χάρισμα, έχει και την επιστημονική υποδομή για ευρύτερες λογογραφικές μελέτες πάνω στο δημοτικό τραγούδι της Σιβήρου. Ο κύριος Μπέλος, παράλληλα προς την υπαλληλική του σταδιοδρομία και κυρίως σε σχολεία του απόδημου ελληνισμού, είχε την ευκαιρία να μεταφέρει το τραγούδι της πατρίδας του στην καρδιά των εκπατρισμένων Ελλήνων και να αγγίξει την καρδιά τους με την απαλή φωνή του. Σε σχολεία του εξωτερικού, όπως στην Αίγυπτο, στο Κάιρο, στην Αλεξάνδρεια, στην Ιορδανία, στα Ιεροσόλυμα, στη Λιβύη, στην Τουρκία, στο Σουδάν, στο Ζαΐρ και στην Αγγλία, μέσα από την ιδιότητα του καθηγητή και ερμηνευτή, προσπάθησε να μεταδώσει στα Ελληνόπουλα της Διασποράς την αγάπη του για τη μητέρα πατρίδα και φυσικά το δημοτικό τραγούδι. Εκτός από τον καθαρά ελληνικό χώρο, είναι πασίγνωστος από τους δίσκους του και τις ζωντανές παρουσιάσεις του στις ελληνικές παροικίες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Αφρικής και της Ασίας. Τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα ηχογραφεί και από τα μέσα της μαζικής ενημέρωσης κρατεί τηλεογραφική εκπομπή για το δημοτικό τραγούδι. Με την τεράστια δημοτικότητά του, δεν έχει χαρίσει μόνο αμέτρητες συγκινήσεις στους ακροατές του, αλλά έχει προσφέρει και συγχρόνως ανυπολόγιστες υπηρεσίες στην διάδοση και διάσωση των αθάνατων μελωδιών που δημιούργησε η ελληνική λαϊκή μούσα. Επίσης, διετέλεσε αντιπρόσωπος της Εθνικής Ενώσεως Νέων Επιστημόνων Εξωτερικού, διευθυντής των κοινοτικών εκπαιδευτηρίων της Ελληνικής Κοινότητας Μανσούρας, έφορος πολιτισμού της ΨΕ και αντιπρόεδρος της Ένωσης Τραγουδιστών Ελλάδος. Έλαβε έφημο μνή από το Υπουργείο Παιδείας και τις τιμητικές διακρίσεις
επένους, βραβεία για την προσφορά τους σε συλλόγους, αδελφότητες και σωματεία, σχολεία αλλά και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η προσφορά του Στέλιου Μπέλου στη δημοτική μας μουσική δεν σταματάει όμως μόνο στις άριστες ερμηνείες, αλλά εκτείνεται και στην έρευνα και φτάνει στις πηγές αυτής της μουσικής, αφού ο ίδιος ταξίδεψε σε μακρινές περιοχές και κατέγραψε τα δημοτικά του τραγούδια, όπως αυτά τραγουδιούνται φερμένα στο σήμερα από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά. Όπως λέει ο ίδιος, από μικρός γαλουχήθηκα από την οικογένειά μου ώστε να αγαπήσω με πάθος το δημοτικό τραγούδι, γιατί στο χωριό που ζούσαμε, στη Σέγιανη της Θεσπρωτείας, με πήγαινα στις εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής και έτσι είχα την ευκαιρία να ακούσω από τους μεγαλύτερους τα τραγούδια μας στην πρωταρχική τους μορφή, γνήσια και ανώθετα, με αποτέλεσμα να εμποδιστώ με το γνήσιο παραδοσιακό τους χρώμα. Από τα φοιτητικά μου χρόνια συνεχίζει, ασχολήθηκα συστηματικά με τη συγκέντρωση και καταγραφή τραγουδιών από διάφορες περιοχές της Υπήρου. Στο μάθημα της λογογραφίας μου δόθηκε η ευκαιρία να με ακούσω να τραγουδάω ο τότε καθηγητής μου Γεώργιος Μέγας και ο ξένος λογογράφος Μπουμπουβί, με αποτέλεσμα να με στείλουν στη ραδιοφωνία, όπου και ηχογράφησα πολλά τραγούδια και στη συνέχεια γύρισα το πρώτο μου δίσκο. Από τότε έχω κυκλοφορήσει σε δίσκους πολλά τραγούδια, έχω κάνει δημοσιεύσεις λογογραφικού αλλά και παιδαγωγικού περιεχομένου σε εφημερίδες και περιοδικά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όπου υπηρέτησα ως καθηγητής επί σειρά ετών και σύντομα σκοπεύω να εκδώσω μελέτη 50 δημοτικών τραγουδιών με την ιστορική τους προέλευση και το βαθύτερό τους νόημα. Στα πλαίσια των πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και άλλων κρατών, επισκέφτηκα, λέει ο ίδιος, την Αλβανία, την Αμερική, τη Ρωσία, τη Σουηδία και την Ινδία. Το παραπάνω απόσπασμα είναι από μια προσωπική εξομολόγηση του Στέλιου Μπέλου. Πιστεύουμε πως είναι μια συμπυκνωμένη στις γραμμές. Η μοναδική σύνθεση που συναντάει μας στο Στέλιο Μπέλο, αυτού του πνευματικού ανθρώπου και του αγωνιστή καλλιτέχνη. Ο αγώνας του είναι καθημερινός και πολυμέτωπος, περικυκλωμένος από τα προϊόντα της υποκουλτούρας και αυτής της παραπαράδοσης αγωνίζεται εξαντλητικά να διασώσει την εισίδα της αυθεντικότητας ό,τι μπορεί από την παλαιά εποχή, την αληθινή, την γνήσια, την ανεπανάληπτη. Έτσι έχουμε αυτό το φαινόμενο της πιο πλατιάς θεώρησης του παραδοσιακού τραγουδιού και της περισσότερο κατεργασμένης παρουσίασής του και όσον αφορά στη σκηνική του παρουσίαση, αλλά και όσον αφορά στην κατανεκτική καταγραφή και ταξινόμησή του. Το άθροισμα λοιπόν των εμφανίσεων του Στέλιου Μπέλου ίσως δημιουργεί ένα ρεκόρ ακατάρρυπτο στον χώρο και καταδεικνύει την ανησυχία αλλά και την ασύγαστη επιθυμία του να δώσει τη μάχη για τη διατήρηση της γλυσιότητας του παραδοσιακού τραγουδιού. Τέλος, ο Στέλιος Μπέλος, ο ακατάβλητος αυτός υπηρώτης και τραγουδιστής, είναι σήμερα πια μία από τις λίγες εγγυήσεις για την ανώθευτη πορεία του δημοτικού τραγουδιού μέσα στον χρόνο. Είναι ο φορέας της ιστορικής του διάστασης και επιπλέον η ασπίδα ικανή να αποκρούσει τις απόπειρες αλλίωσής του. Κύριε Δήμαρχε, κύριε υπεύθυνε των πολιτιστικών εκδηλώσεων, του Δήμου Ιγουμενίτσας, Αλέξανδρε Γενακό. Βαθιά συγκινημένος, από καρδιάς θέλω να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνετε. Ομολογώ ότι αυτή τη στιγμή την θεωρώ την πιο σημαντική στη ζωή μου, γιατί στο πρόσωπό μου τιμάται το πιο γνήσιο, το πιο λαμπρό, το πιο σπουδαίο, το πιο πηγαίο σε φαντασία και έφραση παραδοσιακό στοιχείο, το τραγούδι του τόπου μας. Η ελληνική παράδοση για μας τους υπηρώτες είναι μια παράδοση η οποία δεν είναι μικρό παρελθόν, αλλά είναι η ουσία που μένει στο παρόν. Βαθιά συγκινημένος, από καρδιάς, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους μουσικούς και τους τραγουδιστές που βρίσκονται απόψε εδώ για να μας τιμήσουν και ιδιαίτερα τους συνεργάτες και φίλους μου, Σάβα Σάτρα, Γιώργο Κούρτη και Λευτέρη Κωνσταντίνου, που γυρίσαμε
όλων των ελλαδικών χώρων στα πανηγύρια και συναυλίες και στον ελληνισμό τον εξωτερικό όπου υπάρχουν Έλληνες. Ακόμη συνεργαστήκαμε και στο ράδιο και στην τηλεόραση. Στα χρόνια μας που η ιδουλική μίμηση ξενικών πρότυπων έγινε κανόνας ζωής με δυσάρεστες συνέπειες, η επιστροφή στην ελληνική παράδοση, η προβολή του εκφραστικού μέσου της λαϊκής ψυχής είναι περισσότερο επιβεβλημένη και απαραίτητη. Την αναγκαιότητα αυτή νιώθοντας, εμείς οι τραγουδιστές νιώσαμε τον εαυτό μας κατάλληλο να θέσουμε στην δούληψη του υπηρώτικου τραγουδιού κατά τρόπο άμεσο και προσωπικό. Θα είμαστε υπερήφανοι αν η προσπάθεια αυτή, ιδίως μεταξύ των νεοτέρων, βρει πολλούς μιμητές και συνεχιστές. Με αυτά τα λίγα λόγια θα σας ευχαριστώ όλους εσάς που ήρθατε να μας θυμίσετε απόψε στην ωραία αυτή εκδήλωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλούμε τον κύριο Δήμαρχο να τιμήσει τον κύριο Στυλιανό Πέλο, προσφέροντας την αναμνηστική πλακέτα. Φίλες και φίλοι, σήμερα σε μια γιορτή της δημοτικής μας παράδοσης έχουμε κοντά μας και τιμούμε τον ίσο εκφραστήτη στο συντοπίτη μας Στέλιο Πέλο. Τον άνθρωπο που τιμώντας το λειτουργήμα του καθηγητή έγινε καθηγητής του Παραδοσιακού Δημοτικού Τραγουδιού για όλους μας. Ένα μεγάλο ερευνητή που διέσωσε και διέδωσε την παράδοση και την κληρονομιά μας και που υπήρξε θεματοφύλακας αυτής όλα αυτά τα χρόνια. Για εμάς τους εσπρωτούς, τους συμπληρώτες, είναι μεγάλη τιμή να γνωρίζουμε τόσο μέσα από τα τραγούδια του, αλλά και προσωπικά το μεγάλο αυτό τραγουδιστή. Φίλε Στέλιο, η φωνή σου μας συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια, στις χαρές, στις λύπες, στη ξενιδιά. Νιώθουμε λοιπόν την ανάγκη να σε ευχαριστήσουμε δημόσια για τη μεγάλη και σημαντική σου προσφορά και να σε τιμήσουμε δίνοντάς σου αυτή την τιμητική πλακέτα εκ μέρους του Δήμου Οικουμενίτσας. Σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε να μας συντροφεύετε για πολλά χρόνια με τα τραγούδια σας στο μέλλον. Η βραδιά θα είναι μεγάλη, σας το έχουμε πει. Είμαστε ακόμη στο ξεκίνημα. Καλούμε τον κύριο Σάβα Σάτρα να μας πει δύο λογάκια για αυτό για τον φίλο του και να μας τραγουδήσει. Φίλος και συνεργάτης, εκλεκτή προσεκλημένη, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι, γενικότερα της Θεσπρωτείας και της Επίρου, αλλά και αυτοί που είναι εδώ και παραθυρίζουν και διάλεξαν για φέτος τις ωραίες εκλογερίες, τις δαντελωτές της υπηρετικής χώρας. Εδώ Κέρκυρα, ραδιοφωνικό σταθμός Βορειοδυτικής Ελλάδος, και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τραγούδια της Ηπείρου από τον Άμελο Στυλιανού Πέλου. Συνοδεύουν οι μουσικοί, ακούστε, Αναστάσιος Χαρτιάς Κλαρίνο. Κυριάκος Χαρτιάς Βιολί, Φώτιος Χαρτιάς Λαούτο και Τέφη Γιώργιος Μπούκαλης. Έτσι κάπως εμείς μάθαμε τον τότε φοιτητή και μέλλοντα φιλόλογο καθηγητή Στυλιανό Πέλο. Κρυφά και αθόρυβα από τα λίγα ραδιόφωνα τα οποία υπήρχαν στα χωριά μας με κρυφακούμε. Η φωνή του Στυλιανού Πέλου
έφυγε από τα σύνορα της Ηπείρου, έφυγε από τα σύνορα της Ελλάδος και πήγε όπου γης Έλληνες. Στην Ένος Μέλος. Κάψιμα για την υπηρετική και δημοτική μας παράδοση. Ακρογωνιαίος μύθος και στυλοβάτης. Το Α και το Ω. Σκατανεύς και ό,τι καλύτερο έχει δημοτική μας παράδοση, ο Στέλιος ο Μπέλος το πήρε, το γαλούχησε, το πήρε από εκείνες τις γενιές και το παρέδωσε στις επόμενες ατόφιο, γνήσιο και αυθεντικό. Σμήλευσε με το τάλαντο της φωνής του, με το θείο χάρισμα και είναι η τιμή και χαρά για όλους μας που η πατρίδα μας η Ήπειρος έβγαλε ένα τέτοιο άξιον ερμηνευτή. Κύριε Δήμαρχε, με όλο το Δημοτικό Συμβούλιο σας συγχαίρουμε και σας επενούμε για αυτή την πρωτοβουλία και όλους εσάς οι οποίοι εδώ ήρθατε απόψε να δείτε, να ακούσετε και να θαυμάσετε. Με αυτά τα λίγα λόγια και πάλι συγχαίρω, αλλά να έχει συνέχεια, να μην μείνουμε εδώ απόψε τις 2-3 ώρες και του χρόνου και αύριο και μεθαύριο και ούτω καθεξής. Ποιος δεν άκουγε το Στυλιανό Μπέλο? Την άκρη άκρη πήγαινα, την άκρη του ποτάμι. Ασημούλα, κάτω στις μαύρο θάλασσες και ούτω καθεξής, όνου και στην αριθμός. Με την απαλή και περούδενη φωνή του τα έμαθαν εκείνες οι γενιές και τα μεγαλύνουν στις άλλες. Είχα τη χαρά κι εγώ και την τιμή, όπως και άλλοι εδώ, οι συνάδελφοι τραγουδιστές, ο Μπέργος, ο Κούλτσελ, ο Τέσσερις Κουτεντήρους και ούτω καθεξής, να πάμε στο μελλοντικό χώρο και να ακούνε τα γνήσια δημοτικά τραγούδια. Όταν λέμε δημοτικό τραγούδι στη Λένα Μπέλου, το ξέρεις και εσύ, να το πει και ο κόσμος. Χαρακτηρίζεται για τέσσερα τεινά. Βέβαια μάθημα δεν κάνουμε, αλλά πρέπει να τα λέμε. Για τον καλοφτιαγμένο στίχο του, για την πλήρη ορθότητα του νοήματος, για τη σωστή του μουσική επένδυση που το έβαλε ο θυμός ο βασιλικός λαός, εκείνος της στιγμής ο βασιλικός λαός, αλλά και για τη σωστή του ερμηνεία την οποία αποδίδουμε. Κάνουμε σύγκριση και παραλληλισμό. Ποια ήταν τα πανηγύρια ή μάλλον οι λεγόμενες ιερές θρησκευτές και τις πανηγύρες που γινότανε σε σύγκριση με σήμερα. Εγώ προσωπικά ντρέπομαι σαν υπηρώτης τραγουδιστής να τα βαφτίζουν ή να τα αυτοβαφτίζουν δημόδια άσματα, δημοτική παράδοση που μόνο τέτοιο πράγμα δεν είναι. Επειδή είναι και λιγάκι και δεν φοβάμαι και τίποτε, όχι σκληρός λέει αυτό. Θα το πω και ούτε και με απασχολεί. Αυτά τα λεγόμενα πανηγύρια που κάνουν σήμερα είναι ένα απέραντο γιφτάριο. Έτσι είναι. Να είστε καλά. Καλή αρχή και καλά τελειώματα. Στυλιανός Μπέλος. Αγαπητέ Σάββα, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Η ελληνική παράδοση αποτελεί το πιο αντιπροσωπικό στολίδι, γιατί εκφράζει με το στίχο και με τη μουσική την εντυπωσιακή σκληρότητα των ανθρώπων που η μοίρα τους είναι δεμένη με τα βάσανα, με τη θλίψη και με τις καθημερινές έγνοιες. Με αυτά τα λίγα λόγια σε ευχαριστώ για τα ωραία λόγια που είπες. Δεν προσθέτω με αυτά τα οποία είναι και νιώθω. Για τον
και η σκέψη μου φέρει αρκετά χρόνια πίσω, όταν για πρώτη φορά ήρθα εδώ στο Γρηγοχώρι, στο μαγαζί του Νικολάου του Χαριλάου και τραγούδησα κατά κάποιον τρόπο σαν επαγγελματίας τραγουδιστής υπολαπτώμενος μαζί με τον Γιώργο τον Γκούρτο. Αυτά για να μην ξεχνόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Και για τον Γρηγόρη εδώ, όντως εδώ και φοιτητής, Νικολάου υποσχόμενος. Και είπε και συνέχεια. Θα συνεχίσουμε με το πρώτο χορευτικό για την απόψινή εκδήλωση με το Σύλλογο Βλάχων Ρωμού Θεσπρωτείας που θα μας χορέψει τα εξής τραγούδια. Σκάρος Νάστα, Σοφία, Τσάμικος Ένας Λεβέντης Χόρευε και Μπεράτη με χοροδιδάσκαλο τον Θωμά Λάβρου. Ένα χειροκρότημα για το χορευτικό. Thank you.
εσύ τι μιλά σου, σου φύγα με τόνα. Μόι πως τερβίσου, μόι τι φουλόνια.
μπορέ παιδιά, τσόβα να κοσίμωνα, τσόβα να κοσίμωνα, πρόβατα κι αφύλακα. Τούμπες, 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 στα τσαρούχια μη καρφούντες. Άντε δυο λογύρνα, κάστις τρούγκες, λαθρονιές και πλακοπούλες. Γιώργιο Κούρτη να συνεχίσει τη βραδιά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και από μένα. Θέλω να συγχαρώ τον Δήμο Ιδουμενίτσης για την πρωτοβουλία αυτή που έλαβε απόψε να βραβεύσει και να χαρίσει αυτή την όμορφη βραδιά στο μεγάλο μας το Στέλιο το Πέλο. Το Στέλιο το Πέλο τον γνωρίζω από μικρό παιδάκι, είμαστε κοντοχωριανοί. Είναι αυτός που κράτησε γερά τη δημοτική μας υπηρώτικη παράδοση και τη μετέδωσε μέσα και έξω, αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη παρακαταθήκη. Στέλιο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά, γερός. Και τώρα θα ακούσουμε, να είστε καλά.
Να ίσιο μας επαθάει, να ίσιο μας επαθάει. Ο
Θα συνεχίσουμε τώρα με το χορευτικό του Συλλόγου Σαρακατσανέων Θεσπρωτείας, το οποίο θα μας χορέψει τους εξής χορούς. Συρτό στα 2, Συρτό στα 3, Συρτό στα 3 Καλαμαθιανό και Συρτό με χοροδιδάσκαλο τον Αλέξανδρο Γιανακό. Ένα χειροκρότημα. Yes, God.
σωστό περιπολίσω.
μας έρωναε φέτος. Στους ουρανούς ρωσαν τα ίδια άστα. Καλησπέρα και από μένα. Νιώθω απόψε τυχερός που θα τραγουδήσω ως τη χαρά, εγώ θα την πω χαρά, του Στέλη του Μπέλου. Οι προλαλήσαντες τα είπαν όλα ποιος ήταν ο Στέλης του Μπέλος. Εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ που είμαι απόψε κοντά του. Να είστε καλά, καλή και σκέλη.
Πελίγε, έκατα, λότου πελίγε.
Θα συνεχίσουμε τώρα με το φιλοπρόεδρο σύλλογο Γρηγοχωρίου Άγιος Δημήτριος, που θα μας χορέψει τους εξής χορούς. Μυρολόι Αργυροκαστρίτικο, Συρτό στα τρία, Εξέφεξη Ανατολή, Καλονυχτιά, Τσάμικος, τρία καλά είναι στο Ντουνιά και Ζαγορίσιος Καπέσογο με χοροδιδάσκαλο τον κύριο Θωμά Λάμπρου. Έπειτα ο χορός είναι ελεύθερος για όλους. Ευχαριστούμε πολύ.
μοσχή.
Ρίτσα όμορφα και μη πάει.
τώρα χορό για όλους.
σε.
μέρες.
της καρδιάς
βρεγίδα κοτριά τα φιλιά μου, βρεγίδα το γεράκι σου. Στο καπέζο
στο κρύο πριν γίσκω. Ρίτσα όμορφα που είναι γλυκά σαν μέλι για τεσένα, για τεσένα πάνω και πιο μέσα ξένα. Thank you.
σχο, μας τη ρίζα θέλει σχο. Μα μικρός εγώ μικρή και εσύ και ρος δεν είναι.